Επιτέλους βγήκε η απόφαση, όπως και πρωτοδίκως. Δεν άλλαξε σε τίποτε το ισόβια κάθειρξη για τα 15 χρόνια για το βιασμό του παιδιού μου. Εν μέρη αισθάνομαι δικαίωση. Εν όλο και γενικώς όχι, γιατί δεν είναι αυτοί νόμοι. Μέχρι 20 χρόνια, γιατί δεν τάχα μπορεί να κάθονται στις φυλακές και να ζητούν αίτηση αποφυλάκησης. Γιατί λέει μέσα ο συνήγορος υπεράσπισης έχει δικαίωμα, λέει, να βγει στην κοινωνία. Σκέφτεστε, 45 χρονών θα βγει στην κοινωνία. Το δικό μου το παιδί δεν είχε δικαίωμα να ζήσει, γιατί δεν της δώσανε δεύτερη ευκαιρία. Εδώ και τώρα αλλαγές στο ποινικό κώδικα και στην ποινική δικονομία. Φτάνουν τα καρδιοζηλίκια. Φτάνουνε. Δεν το αντέχω άλλο. Ούτε εγώ, ούτε οι μάνες εδώ δίπλα που είναι. Η μαμά της Σερατούς, η μαμά της Σόφης, η μαμά της Γαριφαλιάς, η μαμά του Φίσα. Εδώ και τώρα αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Αν υπάρχει ένα καλό πολιτικό σύστημα, για να μην το ονομάσω σανθρό, θα αλλάξουν τους νόμους. Απαιτώ και θέλω για τα υπόλοιπα θύματα και το ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια. Και όσον αφορά και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, πολύ θα τον παρακαλέσω να μας ακούσει. Εμάς όλες τις μάνες των αδικοχαμένων κοριτσιών και παιδιών και αγοριών. Γίναμε πολλές. Η φωνή μας έγινε πολύ τρανταχτή. Και από την μία άκρη της Ελλάδας μέχρι κάτω. Είμαστε πάρα πολλές και εδώ και τώρα απαιτούμε από τον Πρωθυπουργό και από τους αρχηγούς των κομμάτων να μας συναντήσουν. Δεν μπορεί οι δολοφόνοι να έχουν μόνο δικαιώματα. Υπάρχουν και οι οικογένειες από πίσω που δρυνούνε. Οι δολοφόνοι ζητούν εφετείο και εγώ μια ζωή ζω την τραγωδία και θα ζω. Και το παιδάκι μου και τα ορφανά που μείνανε πίσω και οι μάνες οι υπόλοιπες που δρυνούνε τα κορίτσια. Αυτά ήθελα να πω.